Τρεις μέρες βγαίνει και δεν αντέχω παραπάνω. Τρεις μέρες νάταλ και δεν αντέχω παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο φίλος μου προσαρμόστηκε σε αυτό που το ρυθμό του πηγαινέλα και πολύ συχνά ερχόταν μαζί μου στο νάταλ και πάλι πίσω και αντίστροφα. Μόλις φτάσω στο νάταλ, αναρωτιέμαι τι γυρεύω στο νάταλ. Μόλις φτάσω στη Βιέννη, αναρωτιέμαι τι γυρεύω στη Βιέννη. Όπως το 90% όλων των ανθρώπων, ήθελα στο βάθος να είμαι πάντα εκεί που δεν είμαι. Εκεί από όπου μόλις έφυγα. Η συμφορά αυτή έχει χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια, αντί να καλυτερέψει. Και πάω όλο και πιο συχνά στη Βιέννη, και μετά πάλι πίσω στο Νάταλ, και από τον Νάταλ πιο συχνά στη Βιέννη, και μετά πάλι πίσω στο Νάταλ, και από τον Νάταλ για μια άλλη μεγαλούπολη, για τη Βενετία, τη Ρώμη και πάλι πίσω, για την Πράγα και πάλι πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο μέσα στο αυτοκίνητο, ανάμεσα στον τόπο που άφησα μόλις και σε εκείνον που πηγαίνω, είμαι ευτυχισμένος. Είμαι ο πιο δυστυχισμένος από αυτούς που φτάνουν που μπορεί να φανταστεί κανείς. Αμέσως μόλις φτάσω, όπου φτάσω είμαι δυστυχισμένος. Ανήκω στους ανθρώπους που στο βάθος δεν υποφέρουν κανέναν τόπο στον κόσμο. Και είναι ευτυχισμένοι μονάχα ανάμεσα σε δύο τόπους. Ανάμεσα σε αυτόν που αφήνουν και σε εκείνον που πάνε. Πισίστρατος.
Πισίστρατος. Τώρα, λέω, θα σου πω για τον εγκέφαλο, που είναι το ψυχικό και πνευματικό όργανο. Διάβασα αυτές τις μέρες και έκανα κάποιες σκέψεις πάνω στο θέμα που θα μπορούσε να τις πει κανείς εισαγωγή στο πρόβλημα της γέννησης του πνεύματος ή εισαγωγή στην εμβριολογία του ψυχοπνευματικού οργάνου ή κάτι παρόμοιο, με πρώτη λέξη την εισαγωγή, πάντα. Μ' αρέσουν οι τίτλοι που αρχίζουν με αυτή τη λέξη. Το υλικό μας. Το υλικό μας έχει δύο συστατικά. Το σωματικό και το νευρικό. Το σωματικό είναι ένα μείγμα από ουσίες διάφορες που πειθαρχώντας στους όρους της ζωής τρώει, αναπνέει και αναπαράγεται. Το νευρικό, αποτελούμενο από τις ίδιες ουσίες, έχει εκλεκτότερη ποιότητα, που χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανάπτυξη σε μείζωνα βαθμό της θεμελιακής ιδιότητας της ύλης, της ευαισθησίας. Χάρη σε αυτή, έχει τη δύναμη όχι μόνο να ελέγχει το πρώτο, μα και να κατευθύνει τις λειτουργίες του με σκοπιμότητα ζωής. Το νευρικό στοιχείο ξαποστέλνει τα ευερέθιστα πλοκάμια του μέχρι τους ορίζοντες της ύπαρξης. Έτσι, δεχόμενο ερεθισμούς από όλη μας τη δομή, άρχισε τις λειτουργίες της, κυριαρχώντας πάνω στο σωματικό, αντλεί από αυτό τις εντυπώσεις που είναι και κίνητρα για τη ρυθμιστική του ενέργεια. Και πιο σύντομες που ο άνθρωπος ζούσε. Απλά ζούσε με τέλεια τακτοποιημένες τις βασικές εσωτερικές του λειτουργίες. Όμως η σχέση του με τον άλλο, τον έξω κόσμο, θα ήταν σίγουρα εχθρική, αν όχι ανύπαρκτη. Και οι αισθήσεις του θα ήταν σίγουρα νεκρές. Εμφάνισή του ένα τρίτο στοιχείο, το εξωσωματικό, που θα προσθεθεί στον οργανισμό. Για τη σύνδεσή του με τα άλλα, χρειάζεται μία νέα νευρική ύλη, που αφενός θα συντάξει τις κορπισμένες στο σωματικό νευρικές δυνάμεις και αφετέρου θα υποδεχθεί το νέο αυτό στοιχείο, που δεν είναι άλλο από ολόκληρο τον έξω κόσμο. Έτσι, γεννήθηκε η κρούστα που σκέπασε και τύλιξε τον εγκέφαλο. Ο φλοιός, έδρα ψυχοπνευματική, μέρος όπου ενώνεται ο έσω με τον έξω κόσμο, έτσι ώστε να μπορεί ανα πάσα στιγμή να είναι ταυτόχρονα έσω και έξω, αλλά και χωριστά έσω ή έξω. Αφού η ανατομική σύνδεση του φλοιού με το εξωσωματικό στοιχείο δεν είναι δυνατή, ο φλοιός ευαισθητοποιεί ορισμένες περιοχές και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει τη διαρκή συγκοινωνία του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο. Και τότε έγινε απότομα η ισορροπία και ήρθε η φοβερή στιγμή που ο άνθρωπος άνοιξε προς τον έξω κόσμο και εμφανίστηκε ένα τρομακτικό φαινόμενο, το φαινόμενο του αερισμού. Και έκτοτε ο εγκέφαλος ανοίχτηκε
Και από μέσα του κυκλοφορεί διαρκώς ο αέρας όλου του κόσμου. Και χάθηκε η εξουσία του ανθρώπου. Έγινε υποχείριο του εξωσωματικού του σώματος τώρα. Λέω με πνιγμένη φωνή τώρα. Δες με τώρα που είμαι ακίνητος. Δεν μπορώ να κουνηθώ γιατί αισθάνομαι ότι ο αέρας, ο κοινός αέρας που αναπνέουμε δεν είναι ο αέρας, αλλά ολόκληρη η εξωσωματική μας ιστή. Δεν μπορώ να κουνηθώ, δες με. Είμαι ακίνητος. Πώς να τους κινήσω τόσο ατέλειωτους. Όλοι μου οι τρόγονοι κατέχονται με μια τέτοια ανησυχία. Δεν μπορούν να μείνουν πολύ καιρό στον ίδιο τόπο και στο ίδιο κάθισμα. Τρεις μέρες στη Βιέννη και αναρωτιέμαι τι γυρεύω στη Βιέννη. Τρεις μέρες στον Άτελ και αναρωτιέμαι τι γυρεύω στον Άτελ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο φίλος μου συνήθισε αυτό το ρυθμό μου του πηγενέλα και ερχόταν όλο και πιο συχνά μαζί μου, στον Άτελ και μετά πάλι πίσω και αντίστροφα. Μόλις φτάσω στη Βιέννη δεν αντέχω παραπάνω. Μόλις φτάσω στον Άτελ δεν αντέχω παραπάνω. Όπως το 90% των ανθρώπων δεν είναι ευτυχισμένοι εκεί που είναι, αλλά προτιμούν τον τόπο που έφυγαν. Και μονάχα μέσα στο αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δύο τόπους, ανάμεσα σε εκείνον που άφησα και σε αυτό που πηγαίνω είμαι ευτυχισμένος. Είμαι ο πιο δυστυχισμένος από αυτούς που φτάνουν που μπορεί.